έχω μείνει από 6 ετών ορφανή. Δεν μου χαρίσει και τίποτα στη ζωή μας. Αυτή τη γυναίκα την έχω μέχρι τώρα στο σπίτι μας. Με την αδελφή πόσα χρόνια έχεις διαφορά? 2 μόνο, μεγαλώσαμε ορφανές. Ναι, ναι. Θέλω να πω, δεν ήταν η μία πιο προστατευτική απέναντι στην άλλη. Εγώ ήμουνα για εκείνη. Είμαστε πάρα πολύ συνδεδεμένες, αλλά οι συνθήκες της εργασίας μου με έκαναν να μην μπορώ να την έχω συνέχεια κοντά μου και κάτι τη συνέβη για εκείνης και έπρεπε να μην μπορεί να δουλεύει. Και τόσο δούλευε, γιατί όλοι είναι γύρω μου. Τα παιδιά μου είναι και τα 3 στην επιχείρηση. Η αδελφή μου ήταν στην επιχείρηση, τώρα δεν μπορεί να είναι. Η Εύα, το alter ego της ζωής μου, είναι ο μόνος άνθρωπος. Η φίλη μου που πρέπει να το πω δημοσίως. Ευχαριστώ τον Θεό που υπάρχει στη ζωή μου. Αυτή η κοπέλα με έχει στηρίξει. Δηλαδή, έπαιρνα τηλέφωνο από το Πακιστάν που είχα πάθει τη λίμωξη και κόντευα να πεθάνω στο κρεβάτι και της έλεγα και μου έλεγε πάρε δύναμη, πάρε δύναμη, πάρε ανάσες. Είναι κοντά μου στα καλά, στα άσχημα, στις δουλειές μου, στα αισθηματικά μου. Πάντως είναι ωραίο που δεν ξεχνάς. Όχι. Και που εκφράζεις την αγάπη γύρω σου. Σε είδα και σε ένα βίντεο την Πέμπτη που το έχεις γλεντήσει εκεί με τη Βάνα Μπάρμπα που σας είδα. Πήγατε την Τσικνοπέμπτη. Α, είχαμε πάει μαζί. Ναι, δεν το είδα εγώ. Α. Και βέβαια η πιο ευτυχισμένη στιγμή της ζωής μου, το ξέρετε όλοι. Ήρθε μετά από μια μεγάλη ωριμότητα, από έναν έρωτα τεράστιο, ο οποίος έγινε στην Κρήτη, στα Χανιά. Και χάρηκα, κυρία, που πήρα από το Ρέθυμνο και είναι από την Κρήτη. Κρήτη, γιατί? Γιατί εκεί έτυχε να γνωριστούμε εντελώς συμπτωματικά με τον άντρα μου, που δεν θα γνωριζόμασταν, παιδιά. Γι' αυτό ποτέ που λέμε ότι ήταν κακό, αμυγές καλού. Και πάντα εγώ τις συμπτώσεις είμαι ανοιχτή. Είχα πάει να κάνω έκθεση στο Ηράκλειο, έφυγα γιατί αρρώστησε η μητέρα μου. Μου λέει ο γιος μου, έλα γρήγορα, μαμά, πίσω σε ζητάει ο κόσμος. Πάω στα Χανιά. Και εκεί ο άντρας μου ήταν σε μία άσκηση που έκανε ο στόλος στη Σούδα. Βγήκε το βράδυ να φάει με ένα φίλο του. Εγώ ήμουν στο ταβερνάκι εκεί πέρα με τους γιους μου και με το προσωπικό μου και συναντηθήκαμε. Εσύ εκείνη την περίοδο το σκεφτόσαι να ξαναφτιάξεις τη ζωή σου, να βρεις έναν άνθρωπο? Όχι, όχι. Και γι' αυτό. Απρόσμενο δηλαδή, τελείωσε. Γι' αυτό σας είπα ότι. Ναι, γιατί έκλαιγες και. Ναι. Εδώ, δε συγγνώμη. Ναι, ευχαριστώ, Κωνσταντίνα. Λίγο να την περιποιηθώ. Έλα, Αντώνη. Αυτά είναι ο Αντώνης μου. Έλα, Αντώνη μου. Ναι, δεν το. Αυτά είναι τα πιο ωραία, τα ξαφνικά. Μα όταν γνωρίστηκα με τον άντρα μου και. Δεν ήσουν δηλαδή σε μια φάση που έλεγε θέλω να βρω έναν άνθρωπο να. Όχι, να όχι.